Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ. Θα πάμε να δούμε τα νεότερα. Πριν να καλημερίσω τους καλεσμένους μας, θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Είχαμε και δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, ο οποίος είπε ότι θα γίνει ο αγωγός σε περίπτωση όμως που είναι βιώσιμο. Περιμένουμε λοιπόν όλους τους εμπλεκόμενους για αύριο στο Προεδρικό, μετά το μεσημέρι, όταν θα γίνει και αυτή η πολύ σημαντική σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, τα υπέρ και τα κατά, το αν συμφέρει στην Κύπρο να κάνει ένα τέτοιο βήμα και βεβαίως από εκεί και πέρα ποιος διασφαλίζει τα γεωπολιτικά ρίσκα όπως τα βλέπουμε και τα είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε στο ρεπορτάζ και αμέσως μετά συζήτηση στο στούντιο. Στη μέγενη των ενεργειακών βρίσκεται η κυβέρνηση με φόντο την πολύ κρίσιμη σύσκεψη της ερχόμενης Τρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΑΔΜΙΕ, της Νεξάνς και της Νομικής Υπηρεσίας θα θέσουν επιτάπητο στα δύο κέρια σημεία που αποτελούν τροχοπέδι στην κατάληξη σε συμφωνία. Πρώτον, το πραγματικό κόστος-όφελος για την Κυπριακή Δημοκρατία και κατά δεύτερον, το γεωπολιτικό ρίσκο. Η σύσκεψη πραγματοποιείται μέσω των έντονων ψιθύρων για ρήγμα στις διπλωματικές σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να βρίσκονται ενδεχομένως και για πρώτη φορά στην ιστορία τους τόσο μακριά σε ό,τι αφορά έργα γεωπολιτικής σημασίας. Μετά τις ξαυστηρές αναφορές του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ζήτημα στο θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πολύ πιο σημαντικό έργο για την Κύπρο, γιατί σπάει ουσιαστικά την ενεργειακή της απομόνωση. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να βγαίνει οικονομικά. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την Κύπρο και τις ρυθμιστικές αρχές για να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Ενώ σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι δεν θα προκύψουν ζητήματα εν μέσω των έντονων συζητήσεων για τον κίνδυνο να μπλοκάρει το έργο η Τουρκία. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αν εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, το έργο θα γίνει. Και οι όποιοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα ξεπεραστούν. Επί της ουσίας και σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο, αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι και προκαλεί έντονο πονοκέφαλο είναι ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα σε περίπτωση που η Τουρκία μπλοκάρει το έργο. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος δημοσιεύει πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, αν γίνουν αποδεκτοί οι όροι του ΑΔΜΙΕ, τότε η αξία του συμβολέου που φτάνει το 1,4 δις στην καλύτερη περίπτωση θα το επομισθούν Αθήνα και Λευκωσία και όχι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Αν την Τρίτη σύσκεψη καταλήξει σε συμφωνία για τις αλλαγές που ζητά μετά την ανάληψη του έργου ΑΔΜΙΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο και ο φορέας υλοποίησης δώσει στην Νεξάνς την πολυπόθητη για την ίδια τελική εντολή για κατασκευή του καλωδίου, τότε οι δύο κυβερνήσεις αναλαμβάνουν ίσως την υποχρέωση να πληρώσουν όλοι την μεγαλύτερη αξία του συμβολέου. Σύμφωνα εξάλλου με πληροφορίες, η πρόσκληση της γαλλικής εταιρείας Nexans από την κυβέρνηση για τη σύσκεψη της Τρίτης συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να συζητηθούν τρόποι ουσιαστικής μείωσης της επιβάρυνσης των καταναλωτών. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο αύριο ενδεχομένως να κορυφωθεί. Εδώ στο στούντιο η κυρία Κωνσταντίνου είναι μαζί μας. Γεια σας κυρία Ξένια Κωνσταντίνου, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλή εβδομάδα και καλή νέα σεζόν ευχηθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο κύριος Πασουρτίδης η πρώτη τηλεοπτική συνάντηση μαζί μας εδώ για τη νέα σεζόν. Γεια σας κύριε Πασουρτίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή τηλεοπτική σεζόν και καλή αρχή στους μαθητές. Να έτσι, πήρατε φαντάζομαι όλοι τα παιδιά σχολείο, δεν υπάρχει κάποιος, ωραία, μπράβο, συγχυριστήκαμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Κωνσταντίνου, αν μου επιτρέπετε κύριε Πασουρτίδη. Ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, βεβαίως βλέπουμε ότι κάναμε ένα βήμα πίσω για να δούμε πιο καθαρά και να συμπληρωθούν κάποια κενά. Και αναφέρομαι στην κυβέρνηση, κυρία Κωνσταντίνου. Όλοι συμφωνούν ότι το έργο πρέπει να γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Είναι κάτι που προστίθεται στο τέλος της πρότασης αυτής. Τι πιστεύετε εσείς με όσα ακούτε και όσα λέγονται και με το παρελθόν αυτής της ηλεκτρικής διασύνδεσης? Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και έχετε δίκαιο τη γεωπολιτική σημασία που έχει ιδιαίτερα σε σχέση με την ίδια την Κύπρο. Το γεγονός δηλαδή του ότι υπάρχουν εναλλακτικές πηγές, το γεγονός του ότι η Κύπρος μπαίνει στον μεγάλο ενεργειακό σχεδιασμό των πανευρωπαϊκών, το γεγονός του ότι αναδεικνύεται την ίδια στιγμή και η σημαντική γεωπολιτική, γεωγραφική της θέση και ούτω καθεξής. Πολιτικά εργαλεία τα οποία σίγουρα δεν μπορούμε να απολέσουμε και για τα οποία σίγουρα δεν μπορούμε απλά να κάνουμε μία ανάλυση
κόστους για να καταλήξουμε στη τελική απόφαση. Εκτός από τον Πρωθυπουργό, βέβαιως, την ίδια στιγμή, για να κακίσω και όλα όσα προηγήθηκαν σε σχέση με ακριβώς δηλώσεις, κινήσεις, οι οποίες κατέληγαν πάντοτε στο κενό να είμαστε χαμένοι στη μετάφραση, να μην κατανοούμε ακριβώς κατά πόσον είμαστε προς θετική κατάληξη του έργου ή αν ανοίγουν ξανά εκ νέου καινούργια κεφάλαια, το οποίο τράβηξε κατά τη δική μας άποψη και το είχαμε κακίσει και με τις ανακοινώσεις μας ως Δημοκρατικό Συνεγερμός, φαίνεται να υπάρχει μία ευθυνοφοβία, αν μπορέσω να το χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο, για να είμαι φιδωλή. Όμως, την ίδια στιγμή, πέρα από τον Πρωθυπουργό χθες, ακούσαμε και τον κύριο Σκυλακάκη. Ο κύριος Πρωθυπουργός το έθεσε, νομίζω, πάνω σε μία σωστή βάση, η οποία δεν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί της. Ο κύριος Σκυλακάκης την ίδια στιγμή έδειξε ότι υπάρχει μία ενόχληση εκ μέρους του, λόγω του ότι ο ίδιος κατανόησε ότι ο πρόεδρος θα ήταν στη συνάντηση αύριο την Τρίτη, όταν ο ίδιος θα παρευρεθεί στην Κύπρο, πράγμα το οποίο ακόμα απομένει να ξεκαθαριστεί. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι σίγουρο, μάλλον δεν θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με το αποτέλεσμα, αν όντως αυτόν ισχύει και υπάρχει μια διαφορετική κατανόηση και προσδοκία, να ανακύψει έναν καινούριο διπλωματικό αυτή τη στιγμή ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πιο τολμηρή, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει με τα δεδομένα τα οποία έχει ενώπιόν της ή εν πάση περιπτώσει με έναν πολύ σαφήν τρόπο. Εάν για παράδειγμα το μόνο το οποίο αυτή τη στιγμή τους προβληματίζει έχει π.χ. να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει τη μελέτη για την βυθομέτρηση, να το ζητήσει, να βάλει ημερομηνία, να αποφασίσει με βάση και αυτόν και να καταλήξει. Αλλά ότι έπρεπε ήδη να είχε κλειδώσει τη θετική της ανταπόκριση σε σχέση με το ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως και επιθυμούμε, βεβαίως και επιδιώκουμε αυτών των γεωπολιτικών έργων να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον Κύπριο καταναλωτή και για τα συμφέροντα της χώρας, θεωρούμε ότι αυτό είναι εκ των όνου κάνευ. Ωραία, εσείς πιστεύετε ότι ακόμη υπάρχουν κενά, και αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κενά για να δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε, ποια είναι αυτά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορες ανησυχίες. Κυρία Αγαπητέ, έχουν ακουστεί διάφορες ανησυχίες και πάρα πολλές από αυτές τις ανησυχίες που ακούγονται είναι λογικές. Έτσι. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα κάποια στιγμή, επειδή στην πολιτική δεν είναι μαθηματικά, δεν έχεις απόλυτο αποτέλεσμα σε κάθε αλγόριθμο στην πολιτική, πρέπει να λάβεις υπόψη σου και το γεγονός του ότι θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα ο γεωπολιτικός κίνδυνος που ενδεχομένως να προκύψει από το γεγονός ότι το καλώδιο θα περάσει από το λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο και ούτω καθεξής, την περιοχή εκεί, ότι θα υπάρχει ενδεχομένως ένας κίνδυνος αύριο η Τουρκία να θέλει, παρόλο που δεν έχει λεχθεί κάτι τέτοιο, αλλά να επιδιώξει και να προκύψει έναν κόστος και ούτω καθεξής. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος? Ακριβώς. Ποιος θα το πληρώσει κλπ. Αυτό όμως είναι έναν κόστος το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία πάνω σε μια πολιτική ζυγαριά, όπου θέτει τη μη ενεργή της συμμετοχή σε έναν ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό ή την ενεργή της συμμετοχή με κάθε κόστος, τι είναι αυτό το οποίο βαρά? Και στη δική μας την άποψη, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, λέμε ότι εκείνο το οποίο έχει πιο μεγάλη σημασία για τη χώρα, για τα συμφέροντά της, είναι ακριβώς να συνεχίσει η Κύπρος να αποτελεί και να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε μεγάλης πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα ευρωπαϊκής και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα ενέργειας. Θα πάω στον κύριο Μπασουρτίδη. Θα βασιστώ πάνω σε αυτό που είπατε και μπορείτε και εσείς να απαντήσετε. Βεβαίως, την πολιτική μας να την κρατήσουμε, κύριε Μπασουρτίδη, αλλά να ξέρουμε και ποιος θα την πληρώσει. Δηλαδή, αν θα την πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης, για παράδειγμα, θα πρέπει αυτό να το δούμε και να το συμπεριλάβουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Ναι, υπάρχουν. Καταρχάς να ξεκινήσω από ένα δεδομένο το οποίο επαναλαμβάνουμε, αλλά καλό είναι να το θυμίζουμε. Και το ΑΚΕΛ είναι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης, αλλά δεν μπορούμε απριόρι να αποδεχτούμε ένα συγκεκριμένο έργο, για παράδειγμα, χωρίς να διασφαλιστούν κάποιες ανησυχίες, χωρίς να απαντηθούν κάποια εύλογα ερωτήματα. Είναι δύο οι πτυχές οι σοβαρές αυτού του έργου. Και για να είμαστε δίκαιοι, είναι ένα έργο πολύπλοκο και τεχνικά και γεωπολιτικά. Κανείς δεν θεωρεί ότι ίσως δεν προκύψουν αστάθμητοι παράγοντες στην πορεία. Όμως,
Για παράδειγμα, όσον αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο, που είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, κάτι το οποίο είχε υποθεί και στην Επιτροπή Εμπορίου από τη ΡΑΕΚ, όταν της έριξαν κάποιοι τον μπαλάκι για να αποφασίσει, η ΡΑΕΚ είπε αυτό είναι θέμα πολιτικό. Άρα η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να αποφασίσει και να δηλώσει ευθαρσώς ότι αυτόν τον γεωπολιτικό ρίσκο, κύριοι, είτε δεν το αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου, είτε μπορούμε να υπομισθούμε ένα μέρος του, είτε θα το αναλάβουμε εμείς, ό,τι και αν γίνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ακριβώς ότι αν προκύψει ένα μέρος αυτού του κόστου, αυτής της ζημιάς, αν σταματήσει το έργο, αν συμβεί οτιδήποτε, ανήκει στον Κύπριο καταναλωτή. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμα, είναι τελικά ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Το τελικό κόστος, ναι. Είναι μια απόκληση τουλάχιστον στα όρια και στα περιθώρια που δίνει μια επένδυση. Αυτό θα έλεγα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορείς. Χτίζεις ένα σπίτι και μπορεί να βγεις εκτός budget που λένε. Ναι, παρακαλώ, ελάτε. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ξεκινήσαμε από το 1,2, σήμερα είμαστε στο 1,9. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αφαιρέσεις τα 657 εκατομμύρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπόλοιπο μέχρι τα 1,9, υποθέσουμε ότι θα υλοποιηθεί με 1,9 δις, θα αναχτηθεί από τους Κύπριους καταναλωτές. Στο 67% του. Mm-hmm. Αυτό είναι, στο 63%. Το 37% ανήκει στην ελληνική Ελλάδα. Πλευρά. Εάν το 1,4 πρέπει να το επομιστώ στο 63%, συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι πολύ διαφορετικό από το να επομιστώ 2 δις, 2,4 δις, 3 δις. Ναι, δεν στο 63%. Μιλάμε για ευρώ, μιλάμε γιατί για δισεκατομμύρια. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό το έργο, πέρα από την άρση της ενεργειακής απομόνωσης, πρέπει να έχει και όφελος στους λογαριασμούς του ρεύματος. Να μειωθεί το ρεύμα. Mm-hmm. Άρα είναι μια ερώτηση που θα πρέπει τουλάχιστον με σχετική βεβαιότητα, όπως είπατε κι εσείς, με αποδεχτές αποκλίσεις ή ρίσκα, να απαντηθεί. Και επίσης αυτό που πρέπει να αποφασίσει και πάλι η κυβέρνηση είναι τι γίνεται κατά τη διάρκεια της πενταετίας που θα διεξάγονται τα έργα. Η ΡΑΕΚ έχει αποφασίσει ότι δεν θα πληρώνει ο Κύπριος καταναλωτής από 1η-1η του 25 και έχει σημασία αν αυτό, διότι θα πληρώνει για κάτι που δεν βλέπει. Η κυβέρνηση τώρα σκέφτεται ένα εναλλακτικό πλάνο, δεν το απορρίπτω, δεν το εγκρίνω, αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να βγει και να πει ότι ξέρετε, έχουμε πάρει απόφαση να πληρώσουμε αυτά τα 125 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια το χρόνο, για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Πρέπει να πω ότι δεν εκπέμπει την ηρεμία και τη βεβαιότητα που θα αναμέναμε η κυβέρνηση για αυτό το έργο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απροθυμία να βγει ξεκάθαρα να δηλώσει συγκεκριμένα πράγματα, και αυτό νομίζω συμφωνείτε κι εσείς, κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των πολιτικών κομμάτων. Διότι θα καλεστεί αύριο, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση, λέω για το κόμμα μου που είναι το ΑΚΕΛ, να πάρει θέση, τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ύξης αφήξης, να το πω σε κάποια πράγματα, και διεξάγει και μία μελέτη αξιολόγησης της μελέτης κόστους-οφέλους του ΑΔΜΗ. Άρα πρακτικά τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν τη συμφέρει να επενδύσει ως μέτοχος με 100 εκατομμύρια στο έργο. Ναι. Άρα πόσο εύκολο είναι για κάποιον να τοποθετηθεί όταν η ίδια κυβέρνηση που γνωρίζει τα δεδομένα όλα, κάνει τις διαπραγματεύσεις, συμμετέχει σε όλες τις διαβουλεύσεις με τη ΡΑΕΚ, με την ελληνική κυβέρνηση, με το φορέα υλοποίησης, με τις εταιρείες, δεν μας έχει ακόμα δείξει ότι πατάμε βεβαιότητα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μια άλλη ερώτηση, μια άλλη απορία είναι ποιοι είναι οι επενδυτές. Δεν έχουν πει ποιος θα επενδύσει και θα πάω. Ακόμα δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω από επιχειρήσεις, αλλά αντιλαμβάνομαι ρωτώντας από εδώ και από εκεί ότι θα πρέπει από πριν να έχεις εξασφαλίσει τους επενδυτές ενός τέτοιου έργου, πριν να προχωρήσεις. Και πιάνω και τις δηλώσεις του κυρίου Παπαναστασίου, όχι του Υπουργού, έτσι, για να μην είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, ο κύριος Πάνος Παπαναστασίου, που είπε ότι πώς είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο παρουσιάζεται τόσο αποφελές και κερδοφόρο από τον ΑΔΜΙΕ να μην έχει επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνή φαντ που κυνηγούν τέτοια έργα προκειμένου να αποκτήσουν κέρδη τουλάχιστον σε ποσοστό 8%, που είναι 8,3% στο τέλος της ημέρας. Είναι αυτά τα ερωτηματικά και τα κενά που ακόμα φαντάζομαι και αντιλαμβάνομαι θα πρέπει να απαντηθούν.
Κυρία Αγαπητού, είναι γι' αυτόν τον λόγο που ανάλαβε ως επικεφαλής εταίρος ο ΑΔΜΙΕ της Ελλάδος. Έτσι, ενώ προηγουμένως επικεφαλής ήταν Κύπριος φορέας, ναι. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι τα δεδομένα εκεί είναι όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Δηλαδή, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει αυτόν το έργο με 650 εκατομμύρια. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συζητούμε είναι μια συμφωνία στην οποία θα υπάρχει περίπου μια συμμετοχή για τα υπόλοιπα 2/3 τα οποία απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, περίπου 60% 67% από την Κύπρο και έναν 30% από την Ελλάδα. Γιατί, επειδή είναι πρωτίστως στην Κύπρο την ίδια τη δημοκρατία που συμφέρει, mm-hmm. και επαναλαμβάνω, είναι ένα έργο το οποίο έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Πρώτιστος για τον ίδιο τον τόπο. Mm. Θα υπάρχει εξοικονόμηση ηλεκτρισμού? Θα υπάρχει όταν θα ολοκληρωθεί το έργο. Τουλάχιστον με βάση τις μελέτες, τις οποίες στο βαθμό στον οποίο έχουμε γνώση αυτό. Mm-hmm. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο αυτού, που έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός του ότι η Κύπρος υπάρχει ο επαπειλούμενος κίνδυνος διαρκώς από πλευράς Τουρκίας, με το γεγονός του ότι αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένη η ενεργειακή ασφάλεια από ομιγέννητο ένα νέο δυστύχημα όπως το Μαρί ή άλλος πώς, και ότι όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να διασφαλιστούν μέσα από αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι είσαστε δημοκρατικός ο κόσμος, ότι ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του στον δημοκρατικό συναγερμό. Όμως αυτά που λέτε εσείς είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λένε άλλοι βουλευτές του κόμματος σας. Προσπαθώ να καταλάβω λοιπόν ποιο από τα δύο στέκει περισσότερο μέσα στο κόμμα σας. Έχουμε τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου και έχουμε τον κύριο Χατζηγιάννη. Κύριε Αγαπητού. Όχι, δεν θα σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μιλάνε με τα χειρότερα, θα έλεγε κανείς, για αυτό που πάει να γίνει, εξηγώντας τους λόγους, όπως και εσείς εξηγείτε αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνομαι, τα υπέρ. Άρα, μόνο και μόνο σε αυτό αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούμε να καταλάβει και ο κόσμος τι του έρχεται ή τι θα του έρθει. Αλλά υπάρχουν δύο διαφορετικές γλώσσες, όπως υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν και μέσα στην κυβέρνηση, θα πω εγώ, μεταξύ των δύο υπουργών. Αλλά τελικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός τι λέει για το έργο? Κύριε Αγαπητού, μέσα από τα δικά μας τα συλλογικά όργανα, μέσα από τις συζητήσεις, αναλύσεις, τις οποίες έχουμε κάνει και στο εκτελεστικό γραφείο, έχουμε καταλήξει στη θέση του κόμματος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό αυτού του έργου και ούτω καθεξής. Οπότε το ιστορικό του έργου δεν είναι καλό. Οπωσδήποτε, αλλά την ίδια στιγμή κατανοείται ότι δεν κυβερνούμε. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, εμείς νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει τα μάλα, έχουμε βοηθήσει τα βέλτιστα, λέγοντας καθαρή άποψη, πολιτική άποψη αναφορικά με αυτόν το έργο. Δεν έχουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχει ενώπιόν του. Εμείς δώσαμε την πολιτική στήριξη για να προχωρήσει, εφόσον βεβαίως ο ίδιος αποφασίσει να προχωρήσει. Εάν μπορεί να μας πείσει ότι πράγματι το έργο αυτό διακινδυνεύει με οποιονδήποτε τρόπο την οικονομική βιωσιμότητα αυτού του τόπου, να το εξηγήσει και mm-hmm. να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Και ενδεχομένως να αλλάξουμε άποψη. Αλλά αυτή τη στιγμή, εμείς εκείνον το οποίο βλέπουμε να υπερισχύει, επαναλαμβάνω, είναι η γεωπολιτική του σημασία, η οποία είναι πρώτης της αξίας για τον τόπο μας. Τώρα, όσον αφορά άλλες φωνές οι οποίες ακούγονται, σχολίασα και προηγουμένως. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία λογικά τίθενται και είναι και δικές μας απορίες. Και εύλογα βρίσκονται εκεί. Το και πράγματι υπάρχουν κάποια κενά. Όμως. Γιατί δεν το έχουμε όμως? Τι κάνουν τόσων καιρών οι αρμόδιοι υπουργοί, τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν οι θέσμοι, για ποιο λόγο έχουμε μελέτη βιωσιμότητας και μετά μελέτη της μελέτης βιωσιμότητας και πού καταλήγουμε? Αλλά είναι επειδή ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις ή είναι τελικά επειδή ψάχνουμε να βρούμε κάπου να φορτώσουμε αλλού την ευθύνη? Mm. Στη δική μου την αντίληψη, μάλλον ισχύει το δεύτερο μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι που κακίζουμε την κυβέρνηση. Όχι για λάθος απόφαση, για την αδυναμία της να αποφασίσει μία λογική σειρά με την οποία θα καταλήξει σε απόφαση. Ναι. Θυμάστε όμως τι έγινε με το EuroAsia επί κυβέρνησης Αναστασιάδη, έτσι? Τι εννοείται για το EuroAsia? Το EuroAsia είναι το προηγούμενος φορέας για το Interconnector. Ήταν EuroAsia Interconnector. Ήταν ο EuroAsia, μάλιστα, έφυγε. Και ήρθε είναι το ίδιο έργο, κυρία Αγαπητού. Είναι το ίδιο έργο, κυρία Αγαπητού, το οποίο έχει αλλάξει. Βρίσκεται υπό διερεύνηση και βρίσκονται και πρόσωπα υπό διερεύνηση.
για διάφορα θέματα. Να τους διερευνήσουν όλους και αν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτό το έργο με οποιονδήποτε τρόπο και επηρεάζουν την απόφαση είτε του ενός είτε του άλλου, τότε να βγουν στη φόρα. Εμείς αυτό λέμε. Ωραία. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ονόματα και διευθύνσεις προς το παρόν. Όλο και υπάρχουν οι πληροφορίες βεβαίως. Κύριε Πασουστίδη, πάνω σε αυτό, αυτό που λαμβάνω και από τον κόσμο είναι ότι δεν έχουμε το κόστος επακριβώς, τέλος πάντων, με αυτές τις αποκλίσεις που είπαμε και πριν. Δεν υπάρχει επενδυτής, δεν υπάρχουν επενδυτές ακόμη. Και το τρίτο είναι το κακό μας παρελθόν σε ό,τι έχει να κάνει με το τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Οπότε για κάποιους ενδεχομένως και συμφέροντα και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι που προβληματίζουν περισσότερο. Εύλογα. Πρέπει να πω ότι αυτό το έργο αποδίδει και αυξημένη απόδοση επένδυσης, έτσι. Αντί 4,6, 8,3 στους, δηλαδή, στους επενδυτές. Ένας επενδυτής θα χαιρότανε πάρα πολύ με 8,3. Ναι, εντάξει, είναι ένα έργο αυξημένου ρίσκου και γι' αυτό επιτρέπεται και η αυξημένη απόδοση. Απλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακόμη δεν έχει εγκρίνει δανειοδότηση του φορέα υλοποίησης για να προχωρήσει με το έργο, για παράδειγμα. Διότι πέραν από την προσέλκυση επενδυτών, ο φορέας υλοποίησης στοχεύει στο να πάρει και δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία και εκείνη διεξάγει κάποιες μελέτες. Μάλιστα. Και ξέρετε, η οικονομική βιωσιμότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να εξασφαλιστεί πολύ εύκολα όσο και αν είναι το κόστος του έργου. Εννοώ και 3 δισεκατομμύρια να κοστίσει το έργο, εάν βρεθεί κάποιος να τα βάλει και να τα αναχτίσει στη συνέχεια, οικονομικά βιώσιμο είναι. Ναι, ναι. Το ζήτημα δεν είναι να είναι μόνο οικονομικά βιώσιμο. Να είναι και συμφέρον έργο για εκείνους οι οποίοι θα επωφεληθούν. Που για να επωφεληθούν σημαίνει πρέπει να τους μειώσει την τιμή του ηλεκτρισμού. Είναι μια πολύ βασική ερώτηση, κυρία Λαβίτου, που δεν απαντήθηκε. Το πόσο θα είναι το τελικό κόστος. Ή εάν τουλάχιστον οποιοδήποτε επιπλέον κόστος, διότι αυτό λέει η ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ, θα το επομιστεί εξ ολοκλήρου ο φορέας υλοποίησης και όχι οποιοδήποτε άλλος. Για παράδειγμα, αν έρθει αύριο ο φορέας υλοποίησης και πει, ξέρετε, κλειδώνω στο 1,9 και οτιδήποτε περισσότερο προκύψει θα το καλύψω με ίδια κεφάλαια. Είναι πολύ διαφορετικό που το να πει ότι ναι, αλλά πάμε στα 2,5 δις, αντί να πάρω από τους Κύπριους καταναλωτές 1,4 θα πάρω 1,9 στο 63%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά ούτε και εύκολα να μείνουν αναπάντητα και να αποφασίζει κάποιος να προχωρήσει. Θέλω όμως να πω κάτι. Παρακαλώ. Να πω κάτι. Είναι γεγονός ότι και η στάση κάποιων κύκλων του Δημοκρατικού Συναγερμού δημιουργεί και σύγχυση. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ξεκάθαρη η θέση η επίσημη του Δημοκρατικού Συναγερμού και βγήκε με την ανακοίνωση. Ναι. Αυτό το έργο διαφημίστηκε, έγιναν εκδηλώσεις στο Προεδρικό, προωθήθηκε, εγκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν ακούς τον τέος πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος μέχρι πρόσφατα να είναι ενάντια και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου, εγώ λέω ότι έχουν εύλογες απορίες και ήδη. Σου δημιουργεί απορίες, σου δημιουργεί προβληματισμό. Καλόπιστα το λέω, έτσι. Δεν σκέφτομαι κακόπιστα. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σε μια φάση που υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Για να είμαι δίκαιος όμως. Κυβερνάει η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Εάν ούτε καν την απάντηση σε βασικές ερωτήσεις, σε βασικά ερωτήματα, δεν την έχουμε ακούσει. Και σας είπα, πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν πάρθει αναφορικά με αυτό το έργο. Κάτι που δυσκολεύει ακόμη και τη δική μας κρίση. Ναι. Άρα, ναι, μεν είμαστε υπέρ μιας ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ναι, μεν γνωρίζουμε ότι θεωρητικά αυτό θα είναι προς όφελος. Αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δούμε και στο χαρτί και με δεσμεύσεις. Εγώ δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται σε ένα τεράστιο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με προβληματίζει όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βγαίνει ευθαρστός, για παράδειγμα, να πει ότι είμαι δίπλα σας όσον αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο. Διότι έχει πει ότι, ξέρετε, θα ασκήσουμε με τα όπλα που έχουμε την επιρροή μας για να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα αναλάβει και το κόστος όμως, αν ναυαγίσει το έργο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είναι και 24 και ξεκινάει η Επιτροπή Οικονομικών στις 9 και ο κύριος Χριστοφίδης, ο συνάδελφος σας, κύριε Πασουρτίδη, άρχισε ήδη να στέλνει μηνύματα. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα.